Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα. Και σήμερα τι έχουμε πάλι? Και μα φυσικά το δεύτερο επεισόδιο της σειράς, ο Killerman όλα τα TNT τα δοκιμάζει. Λοιπόν, ρε παιδιά, μέσα σε 2-2,5 ημέρες μαλάκα 2-25 προβολές, 2-2-5 προβολές στο προηγούμενο βίντεο. Μπράβο σας παιδιά. Πραγματικά χαίρομαι και δεν κορδεύω καθόλου. Χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Δεν το περίμενα αυτό, πραγματικά. Από ό,τι βλέπω, γουστάρετε πολύ αυτή τη σειρά και θέλετε να συνεχιστεί από ό,τι βλέπω. Επίσης, μια κοπελίτσα μας πλημμύρισε με καρδιές. Τόσο πολύ αρέσει αυτή τη σειρά από ό,τι βλέπω. Και εγώ σήμερα είμαι εδώ πέρα για να τη συνεχίσουμε. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο νομίζω σταματήσαμε κάπου. Κάπου εδώ, στο Vaporize TNT. Επομένως σήμερα θα δοκιμάσω με το Gravity και μετά. Έτσι, όλα τα έχω εδώ μέσα. Έτσι, το Gravity είναι το πρώτο μας TNT που θα δοκιμάσω σήμερα. Και το τελευταίο μας το βάλα εδώ πέρα κάτω-κάτω. Βασικά να το κάνουμε κάπως έτσι. Το πρώτο εδώ πέρα TNT που θα, από όλα αυτές τις συλλογές εδώ πέρα για αυτό το επεισόδιο. Και το τελευταίο αυτό. Λοιπόν, επίσης ένα ακόμα επίσης άλλα δύο πράγματα που θέλω να σας πω. Έβαλα και ψηφοφορία. Και σας ρώτησα το επόμενο επεισόδιο, γενικό, βασικά το επόμενο βίντεο αυτού του καναλιού, αν θέλετε να είναι Hill Climb Racing 2, που είναι και αυτό ένα ωραίο παιχνιδάκι, και Minecraft. Οι περισσότεροι από ό,τι είδα ζητήσατε Minecraft. Από ό,τι βλέπω το Minecraft ξανάρχεται στην αίρα για τρίτη φορά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έτσι. Και τρίτον, όσο αφορά το Hill Climb Racing, έχω ανοίξει και μία clan. Λογικά θα το επόμενο βίντεο θα είναι με Hill Climb Racing, επομένως εκεί θα έχω και το link για να μπείτε στην clan. Έτσι. Επομένως αυτά, αρκετά χρόνο καθυστερήσαμε. Επίσης το προηγούμενο βίντεο είχε και πολύ νόημα από πίσω. Και αυτά. Επότε βλέπετε έφτιαξα ένα δωματιάκι εδώ πέρα με bedrock stone, ένα διαμερισματάκι για την ακρίβεια για να μπορώ να προστατέψω το chest από όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν ξανά σε αυτό το επεισόδιο. Έτσι. Ας δοκιμάσουμε το Gravity TNT. Που είναι και το πρώτο TNT που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Α, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο μας TNT που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το επεισόδιο είναι το Gravity TNT. Για να δούμε τι κάνει. Gravity TNT. Λογικά, από ό,τι έχει να κάνει, νομίζω είναι απλά εωρίσε και τέτοια. Για να δούμε. Αυτό το TNT αργεί λίγο. Μάλιστα, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Α, έκανε. Για ξανά. Βασικά, να βάλουμε μερικά. Ας βάλουμε μερικές πούτσες. Να το δούμε καλύτερα το TNT. Τι πρόκειται να κάνει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τις κάβλες. Και αυτό που κάνει απλά να τα ξεφεντονίσει στο διάολο. Κοίταξτε εδώ. Και λογικά, άμα εκραγεί, τι θα γίνει. Θα πέσουν οι πούτσες κάτω. Ωραίο TNT. Ωραίο TNT. Πραγματικά πολύ ωραίο TNT. Στο διάλογο τους έστειλε. Λοιπόν, το δεύτερο μας TNT είναι το Erupting TNT. Erupting TNT. Και από ό,τι βλέπω και από το... την εμφάνιση, έχει κάτι να κάνει νομίζω με... λάβες, κάτι με magma blocks. Για να δούμε. Α, όχι. Αυτό που κάνει απλά να τεινάζει TNT στον αέρα. Και απλά να κάνει και γαμό τις ζημιές. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι και τέλειο TNT, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, να πω την αλήθεια, τη ζημιά του όμως την έκανε φοβερή. Βασικά πιο πολύ φωτιές άναψε, αλλά... τέλος πάντων. Αυτό τώρα σιγά σιγά θα σβήσουμε τώρα, δεν είναι κάτι. Δεν σας δεν έχει κάτι να κάψει εδώ πέρα. Ωραία, αυτό έκανε ζημιά ρε. Λαζουρίτης. Μαλάκα, αυτό έκανε ζημιά ρε. Ωραίο TNT. Λοιπόν, αυτό είναι το Erupting TNT. Ωραία. Μετά έχουμε το Spiral TNT. Λογικά έχει να κάνει με κάτι... να κάνει γύρω 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 λογικά.
Α, απλά αιωρείται. Α, και μετά κάνει το σπιράλ. Καλό TNT. Είδατε, Bedrock Stone Power, δεν παθαίνει τίποτα. Κάτι και από ψιδιανό να φτιαχνότανε, δεν νομίζω έχει πρόβλημα, αλλά κάτι θα είχε όμως. Ωραία, αυτό είναι το Spiral TNT. Για να το ξαναδούμε. Να δούμε αν μπορεί να μας καβαλήσει τουλάχιστον. Α, δεν μας καβαλάει. Ωραία, αυτό είναι το Spiral TNT. Ουσιαστικά έχει να κάνει γύρω-γύρω αυτό. Αυτό που είπα και στην αρχή. Μια χαρά. Αυτά είναι. Επίσης τώρα το διαμερισματάκι εδώ πέρα τώρα αιωρείται, τέλος πάντων πειράζει. Μετά έχουμε το Inverter TNT. Inverter TNT. Ένα κανονικό TNT είναι σε texture pack. Αλλά νομίζω όχι Inverted. Inverted. Οκ, δεν ξέρω με τι χεινά. Α, και καλά ότι είναι το ανάποδο TNT, ε. Και καλό είναι το ανάποδο TNT. Έγινε εδώ πέρα, παιδιά. Ουσιαστικά έφερε όλο τον χάρτη μπρούμητα, αυτό έκανε. Καλό TNT. Α, το θέμα είναι το δωματιάκι μας που είναι τώρα όμως. Α, να το βλέπω το... τα Bedrock Stones. Ε, μαλάκα, έφερε όλο το χάρτη μπρούμητα. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε, που είναι η είσοδός μας όμως. Έφερε όλο το χάρτη μπρούμητα, λέει. Ουσιαστικά είναι αυτό το inverted TNT, παιδιά. Προσοχή με αυτό το TNT, γιατί βλέπετε τι έγινε εδώ πέρα, έτσι. Ναι, κοιτάξτε εδώ, έφερε όλο τον κόσμο. Μπρούμητα. Καλό TNT, αλλά θίγει προσοχή μόνο, έτσι. Οκ, παιδιά, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο TNT, δεν το χρησιμοποιούμε. Nuclear TNT. Λογικά έχει να κάνει με παροξύτωνα αυτό το πράγμα. Λογικά θα κάνει κάτι κακό. Από ό,τι βλέπω και από τις φλόγες που πετάει. Για να δούμε. Contaminated. Οκ, δεν κάνει κάτι. Απλά σου δίνει ένα χαζό effect. Ναι, τώρα ουσιαστικά όμως κολλήσαμε. Δεν φεύγει αυτό, ρε. Οκ, παιδιά, αυτό είναι το Nuclear TNT, αλλά προκάλεσε πάρα πολύ crash spike τώρα όμως, έτσι. Δεν έκανε κάτι. Αλλά αυτό που κάνει μου έδωσε ένα effect. Έτσι, μου έδωσε ένα effect. Το συγκεκριμένο effect τώρα, αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά να μου γκρεμοτσακίσει τον υπολογιστή. Ναι, με μείον 10 FPS θα παίζουμε τώρα σίγουρα. Κάτσε να πάρουμε λίγο γαλατάκι. Γιατί πραγματικά μου γκρεμοτσακίζει τον υπολογιστή. Είναι που είναι σκύθρο. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Στην κυριολεξία περίμενα 40 λεπτά μέχρι αυτό το γαμημένο, το γαμιδένιο, το λαμογελασμένο PC να συνέλθει. Στην κυριολεξία καταστράφηκε ο υπολογιστής μου. Πήγε να κάνει έκρηξη. Στην κυριολεξία όμως, από ό,τι βλέπετε, είμαστε σε καινούριο χάρτη γιατί ο άλλος διελύθηκε, τελείωσε. Και είχαμε σταματήσει εδώ, στο Νέκλουαρ. Επομένως, παιδιά, αυτά τα δύο είναι πολύ κακά TNT. Μην τα χρησιμοποιήσετε άμα τύχει, ξέρω, και χρησιμοποιήσετε αυτό το modback. Έτσι, τέλος πάντων. Μετά έχουμε το Grove TNT. Που ουσιαστικά το Grove TNT. Grove. Νομίζω έχει. Δεν ξέρω ακριβώς τι με τύχει να κάνει αυτό ακριβώς. Θα το δούμε τώρα. Μην είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας τυνάξει τον υποσύστον στον αέρα πάλι. Οκ, okay, δεν έκανε και τίποτα. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον το PC. Α, όχι. Απλά έκανε spawn δέντρα. Οκ. Okay. Απλά μας έκανε spawn δέντρα. Ο...
Όχι, από εδώ είναι η σκάλα μας. Ωραία, έτοιμο. Έτσι. Εκεί είναι το επόμενο στο Grove TNT που μας έκανε spawn δέντρα και τέτοια. Μετά έχουμε το Compact TNT. Τούτο εδώ. Επίσης πραγματικά μου έχει καταστρέψει την υπολογιστή πολύ κολλάει τώρα. Αυτό είναι το Compact TNT. Που αυτό που κάνει το Compact TNT λογικά είναι... Για να δούμε. Α. Απλά αυτό που κάνει είναι... Να κάνει μια δυνατή έκρηξη και να κάνει spawn και άλλα TNTs. Okay, καλό είναι αυτό. Για να το ξαναδοκιμάσουμε. Τουλάχιστον να φύγουν όλα αυτά τα δέντρα από εδώ. Εντάξει. Χρήσιμο TNT, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Χρήσιμο TNT. Χρήσιμο TNT, καλό TNT. Ωραία, αυτό είναι το Compact TNT. Που, αυτό που κάνει απλά είναι να κάνει μια μεγάλη έκρηξη και απλά σπονάρει και άλλα TNTs γύρω και κρίνονται και αυτά. Ωραία, αυτό είναι το Compact TNT. Μετά έχουμε το Chemical TNT. Που λογικά το Chemical TNT θα να κάνουμε μια απόσταση. Να το δοκιμάσουμε σε μια απόσταση από το μέρος εκεί πέρα, μην είχα μια ιδέα πάλι. Ωραία, κάνει και τον έκρηξη του να σταματήσει. Ωραία. Chemical TNT. Λογικά αυτό που θα κάνει είναι... Α. Ω! Ουσιαστικά κάνει έκρηξη και τα TNT στα αυτά που βγάζει, τα καινούρια, τα γύρω γύρω. Απλά αυτό που κάνουν είναι να μην σκάνε, αλλά να τρυπάνε όμως. Και στο τέλος να σκάνε, αν είδα καλά. Ωραίο TNT. Για να το ξαναδούμε. Λοιπόν, Chemical TNT, έτσι. Ναι, απλά κάνει spawn TNTs. Και απλά πήρουν κάτω κάτω και τρυπάνε το έδαφος. Και μετά σκάνε νομίζω. Ναι. Καλό TNT, εντάξει. Δεν είναι κακό. Χρήσιμο TNT. Απλά μόνο να είμαστε λίγο μακριά από εδώ. Βέβαια αυτό είναι bedrock stone και δεν σπάει, εξακολουθεί να μην σπάει, αλλά είπαμε. Timer TNT. Αυτό λογικά έχει να κάνει με τη μέρα και τη νύχτα. Έχει να κάνει με τη μέρα και με τη νύχτα αυτό. Για να δούμε. Για εδώ. Άντε όμως. Άντε 5 ώρες. Ακόμα δεν μπήκαμε στο νέο μας χάρη και τον καταστρέψαμε, έτσι. Τέλος πάντων. Τον καταστρέψαμε πραγματικά. Καλά, εντάξει, η αλήθεια τώρα με αυτό TNT. Καλά, κάνει 50 ώρες τώρα, πραγματικά τώρα κάνει. Α, έσκασε. Μετά από 5 ώρες. Αλλά το θέμα είναι δεν έκανε κάτι. Timer TNT. Όχι, δεν έκανε κάτι. Και τα days στο 0 είναι. Οκ, okay, δεν έκανε κάτι αυτό το TNT. Άχρηστο επομένως. Άχρηστο επομένως. Μετά έχουμε το Arrow TNT. Έχουμε και άλλο Arrow TNT, ε. Έχουμε και άλλο Arrow TNT. Arrow TNT, γαμώ το σαρδά μου. Τέλος πάντων. Ψω, αυτό πετάει πολλά βέλη, ρε. Πολλά βέλη αυτό πετάει, ρε. Κάτι που είμαι έτοιμος να κάνει boom είναι, σαν αυτό. Ωραία φίλε, βρέχει βέλη. Α, χτυπήσαμε και το zombie εκεί κάτω, ε. Α, κατάλαβα. Ωραία, αυτό είναι το RoTNT. Είναι πιο ισχυρό RoTNT από το άλλο που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Καλό TNT, όχι χωρίς πλάκα. Μετά έχουμε το Floating TNT. Λογικά αυτό το TNT θα αιωρείται και αυτό. Γεμίσαμε το τόπο με βέλη, τέλος πάντων. Λογικά αυτό το TNT θα αιωρείται. Για να δούμε. Ναι, όπως το είπα. Αιωρείται. Αιωρείται,
Αλλά το θέμα είναι, αιωρώντας, σκοτώνει και ό,τι βγει μπροστά του. Έτσι δεν είναι? Α, όχι, όχι, όχι. Όχι. Τι έγινε μόλις? Απλά διέλυσε τον κόσμο, αυτό έγινε. Διέλυσε τον κόσμο. Πολύ καλό TNT, παιδιά. Αλλά λίγη προσοχή. Δεν φέρνει lag. Αλλά το θέμα είναι, κοιτάξτε όμως τι κάνει. Αν θα το ξανακάνει. Τι έγινε, ρε παιδιά? Νομίζω ναι, το ξανάκανε. Ω, Παναγία μου. Παιδιά, το διέλυσε κι άλλο το χάρτη, ε. Όχι, χωρίς πλάκα. Ωραίο η TNT. Το TNT των θεών είναι αυτό, αλλά παιδιά, λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή, γιατί ο χάρτης σας θα γίνει ουσιαστικά το νεκρό άστρο ξανά. Που λένε φήμες ότι το map του Minecraft είναι ένα νεκρό άστρο. Τέλος πάντων. Μετά έχουμε το Walking TNT. Δηλαδή θα... Αχ, τουλάχιστον ηρεμήσαμε από lag, να λέτε. Ουσιαστικά αυτό το TNT τι κάνει, περπατάει. Τι είναι η Walking TNT? Το TNT που περπατάει, εγώ δεν βλέπω να κουνιέται καθόλου. Απλά κάνει αυτό το πράγμα εδώ. Walking TNT και ιστορίες. 50 orbs, έτσι. Walking TNT. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Όχι, στην κυριολεξία, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και κάνει και 50 ώρες νεκρακή. Ωραία. Σκάτα TNT, τίποτα δεν κάνει. Animal TNT. Λογικά αυτό θα φέρνει τέτοιο. Θα κάνει gen ζωάκια. Σωστά. Για να δούμε. Επίσης, ορισμένα TNT από αυτά κάνουν 50 ώρες μετά να δώσουν, έτσι. Ω, καλά, εντάξει. Δεν φέρνει μόνο ζώα αυτό το πράγμα. Δεν φέρνει μόνο ζώα αυτό το πράγμα. Δεν φέρνει ζώα μόνο αυτό. Αυτό φέρνει και zombies. Και χωρικούς. Βλέπω εδώ. Εγώ τώρα αυτό που θα κάνω είναι απλά να τους πετάξω όλους κάτω. Όλοι κάτω. Όλοι κάτω. Εσύ. Κάτω, 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 κάτω. Εσύ. Κάτω. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι... Okay. Ουσιαστικά αυτό κάνει η Jen ό,τι zombie και τέτοια έχει να κάνει με στο Minecraft, έτσι. Okay. Ωραίο TNT, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο γι' αυτό. Μετά έχουμε το Shatterproof. Shatterproof. Και έχει σκήνο ψιδιανού. Επομένως το κάνουμε σε μια μικρή απόσταση από εκεί. Κοιτάξτε, πέτυχε κάνει έτσι. Το άλλο TNT. Λογικά αυτό για να έχει σκήνο ψιδιανού, λογικά κάτι έχει να κάνει με οψιδιανό αυτό. Όπως το είπα. Απλά κάνει τζένο ψιδιανό. Ωραία, και δεν πάει πουθενά. Ναι, απλά μόνο ψιδιανό κάνει τζέν. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει μια καμένη χώρα, μπορείς να φύγεις από εδώ εσύ. Ωραία. Ωραία, αυτό είναι το Shatterproof. Ουσιαστικά κάνει Gen TNT. Flat TNT. Και από αυτό το skin που έχει, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει... Απλά θα μας κάνει flat τον χάρτη, σωστά? Α, και να κασάμε. Θα μας κάνει flat τον χάρτη, έτσι. Βέβαια θα το βγάλεις πολύ glitch spike τώρα. Ελπίζω να σου τουλάχιστον να μην είναι καμία πουστιά. Ή τουλάχιστον ένα μέρος θα κάνει μόνο flat. Α, εντάξει. Α, εντάξει. Κάνει flat, επομένως... Σαν νησάκι μείνει αυτό, δεν σπάνε πειράζει. Με τούτα εδώ. Ωραία. Κολλάει το πισί επομένως, έτσι. Κοιτάξτε τι γίνει. Ωραία. Ωραία TNT. Έλατε, έλατε, χωρίς πλάκα, τον ωραίο TNT. Ωραίο TNT. Πολύ ωραίο TNT. Απλά φλατάρει το... μια περιοχή, ένα stack ολόκληρο. Ναι, το θέμα ότι μου κατέστρεψε και το τέτοιο όμως. Fuck. Μου κατέστρεψε και τον παούλο. Εσύ το κατέστρεψε βλαμμένο. Τίποτα δεν έκανες. Σίγουρα. Ας βάλουμε τα αυτά εδώ όσο πιο γρήγορα μπορούμε μέσα.
Ωραία, αυτά δεν είναι TNT's. Λοιπόν, το Wool TNT εδώ και το άλλο. Gravity TNT, ωραία, εδώ αυτά. Λοιπόν, είδαμε το Flat TNT, τούτο εδώ. Ender TNT. Λογικά αυτό έχει να κάνει με τον τελειωτή. Για να το βάλουμε εδώ στον ψηδιανό. Λογικά θα κάνει gen τέτοιο αυτό, έτσι. Νομίζω πως θα κάνει gen τέτοιο αυτό. Έχεις το διάλογο εσύ? Ναι, θα κάνει νομίζω gen με zombies από το end. Ender με τέτοια, τέτοια. Ε, α, όχι, δεν έκανε κάτι. Απλά μας την αξιώσει στον αέρα, αυτό έκανε. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε και τον μπούτσο αν τον πιάσει αυτόν. Αυτό το πράγμα σε κάνει, σε στέλνει διάβαστο, έτσι. Το τζουτζού από εδώ τον κάνει κάτι. Ωραία το μπούτσο που τον έστειλε. Τον εκτόξευσε στον... τον εκτόξευσε στο διάολο, λέει. Ωραίο TNT. Ελάτε, ωραίο TNT, ελάτε. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τελειωτή, αλλά είναι ωραίο TNT. Λοιπόν, Lightning TNT. Λογικά ότι και το προηγούμενο στο άλλο επεισόδιο, το προχθεσινό, νομίζω αυτό ένα κεραυνό θα ρίξει. Α, όχι. Α, δεν έκανε κάτι. Απλά έφερε κεραυνούς κανονικούς, αλλά τους έφερνε το ένα μετά τον ένα μετά το άλλο. Όχι αυτήν την ώρα όλους. Οκ. Καλό TNT. TNT Firework. Λογικά αυτό θα σπονάρει τέτοιο. Λογικά αυτό θα σπονάρει τέτοια, ε. Όχι, δεν θα σπονάρει τέτοια. Μάλλον θα σπονάρει κάτι που μοιάζει με αυτά. Τα fireworks δηλαδή. Οκ, okay, παιδιά, το κατεβάσαμε μέχρι το Deep Slate, αιμά το Χριστό. Όχι, μην πεις ότι τρυπάει και το Bedrock Stone. Ωρε σπηλιά, ωρε σπηλιά. Τελικά δεν φτάνει μέχρι το Bedrock Stone. Και αν έφτανε, λογικά δεν το σπάει. Ωραίο TNT, εντάξει. Πισκιά αυτό το σπίτι, ε. Κάθεται στον αέρα. Ωραίο TNT. Ωραίο TNT, αλλά πρέπει να έχεις καλό υπολογιστή. Reaction TNT. Λογικά αυτό έχει να κάνει με αντιδράσεις. Λογικά θα σε κάνει αντιδράσεις περίεργα αυτό. Τι θα σου κάνει τώρα αυτό? Τη Reaction TNT. Δηλαδή. Όχι ρε. Ε, όχι ρε. Τέλος, έσκασες. Reaction TNT. Μου σπάσε όλο το τέτοιο, μου τα ξελίωσε όλα, δεν πειράζει. Οκ. Okay. Reaction TNT, επομένως. Επομένως, με αυτά τα TNT, παιδιά, ούτε εκεί μέσα δεν μπορείτε να προστατέψετε τίποτα, έτσι. Reaction TNT. Αυτό. Μετά έχουμε το, επομένως μέχρι εδώ είναι το τέλος μας, έτσι. Mining Flat TNT. Mining Flat TNT, δηλαδή θα κάνει mining, αλλά νομίζω κάνει flat mining, έτσι. Για να δούμε. Ουσιαστικά το έκανε flat. Έκανε, όπως το είπε, flat mining, αλλά έβαλε και torches. Καλό. Ωραίο TNT. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν έχει κανένα νόημα εκεί πάνω. Μετά έχουμε το... Erupting TNT. Erupting TNT. Όχι, το δοκιμάσαμε αυτό, ρε. Όχι, το δοκιμάσαμε. Οκ, το δοκιμάσαμε αυτό. Ωραία. Κούμπικ TNT. Ναι, κούμπικ TNT. Κούμπικ TNT. Ουσιαστικά το κούμπικ TNT μας κάνει κούμπικ TNT.
Okay. Απλώς σου κάβει ένα τετράγωνο. Εντάξει. Καλό TNT. Μετά έχουμε το Day, το Night, το Lava Ocean, το Attacking, το Walking και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα το Day TNT. Αυτό το λογικά είναι... κάνει ημέρα, το έχουμε καταλάβει όλοι. Ουσιαστικά το φαίνει ξανά μεσημέρι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το Night. Αυτό που κάνει είναι απλά το κάνει νύχτα. Κλασικά. Ορίστε. Μετά έχουμε το Lava Ocean, που αυτό θα κάνει ολόκληρο τέτοιο. Θα μας πονάρει ολόκληρη θάλασσα από λάβα. Ναι, όπως το είπα. Αυτό έκανε. Καλό TNT. Μετά έχουμε το Attacking TNT. Λογικά αυτός επιτίθεται. Ή σε σκοτώνει κατευθείαν. Α, απλά νομίζω προχωράει και απλά σφάζει και καλά τι κάνει, το δεν ξέρω ακριβώς. Οκ. Okay. Walking TNT το είδαμε. Μετά έχουμε το... το Meteor TNT. Και το Ghoul TNT, όπου είναι και το τελευταίο. Επιτέλους. Και πραγματικά τώρα αυτό το επεισόδιο με ζόρισε, αλήθεια είναι. Με ζόρισε πραγματικά. Και το λέω ότι με ζόρισε πραγματικά. Ο, εξαφανίστηκε. Στην κυριολεξία όμως, έτσι, με... αυτό το επεισόδιο με τράβηξε για τα καλά. Meteor TNT και μαλακίες. Τίποτα δεν έκανε. Και το Ghoul TNT που είναι και το τελευταίο για αυτό το επεισόδιο. Τι είναι εδώ ρε. Α, το τέτοιο ρε, με τους οψιδιανούς. Λογικά το Ghoul TNT είναι απλά κάνει σπον μαλλί. Είναι σε διάφορα χρώματα να φανταστώ, έτσι. Α, όχι. Απλά. Απλά κάνει σπον μαλλί. Τι, μόνο τέτοιο. Μόνο αυτό το χρώμα. Δηλαδή ότι χρώμα μας τύχει. Α, όχι. Σου κάνει τζεν διάφορα χρώματα. Οκ. Σου κάνει διάφορα χρώματα τζεν. Καλό αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι. Το φτιάξαμε για την ακρίβεια τώρα ολόκληρο τέτοιο PvP αρένα. Ή το άλλο. Τα Hunger Games. Φτιάξαμε ολόκληρο map Hunger Games από TNT. Τι λέει ρε. Ωραίο TNT, πραγματικά είναι ωραίο TNT αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά στο Hill Climb Raging. Σας περιμένω και στην κλάνη μου, θα δώσω link, είπαμε, στο εκείνο το βίντεο.